Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε μια πολύ ωραία κυρία της ελληνικής τηλεόρασης. Νομίζω ότι όταν λες και της δημοσιογραφίας την έννοια κοσμικογράφος, τι εστί και αν υπάρχει πια αυτή η έννοια, θα μας τα πει η ίδια, το μυαλό πάει σε μια γυναίκα και μια κυρία πραγματικά, τη Χριστίνα Πολίτη. Let's skip to the cupid. Έλα, Χριστινάκι μου. Έρχομαι. Wow. Όμορφη, ανανεωμένη. Έτσι να καταφέρω τα σκαλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Μα σε ζητάω τόσο καιρό. Γιατί ξέρεις, η Χριστίνα είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος που κάθε φορά που θα γίνει κάτι, θα με πάρει τηλέφωνο, θα με δει έξω, μη στεναχωριέσαι, μη τόνα. Και ξέρεις, σου λέω, θέλω τόσο καιρό να τα πούμε τηλεοπτικά. Τέλεια, τώρα βρήκαμε καλή ευκαιρία. Σε βλέπω καλύτερα από ποτέ. Και έρεσε η Χριστίνα, λύσε μου μια απορία. Για ποιο λόγο είσαι εκτός ενώ είχες πάρα πολλές προτάσεις? Γιατί οι προτάσεις δεν ήταν για εντός. Α, δηλαδή δεν σε διακίνες. Ναι, δηλαδή ξέρεις, τα έχω πει αυτά, ξέρεις, στη ζωή μου γενικά δεν θέλω να χαλάω την ποιότητά της για κάτι, ξέρεις, που πια μπορεί να με βασανίσει λίγο χωρίς λόγο, οπότε τα σκέφτομαι. Όταν είσαι πιο μικρός, ξέρεις, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μαζί, τώρα είμαι λίγο πιο επιλεκτική. Και επειδή έχω κάνει αρκετά έτσι αμπεταλουδίτσα από εδώ και από εκεί και τηλεοπτικά, γιατί εσείς που είσαστε στη τηλεόραση, το εντός είναι η τηλεόραση είναι σαν να είναι όλος ο κόσμος. Δηλαδή, εμένα πιο πολύ με ευχαριστεί να γράφω σε περιοδικά, να είμαι σε μια ομάδα. Έχεις δίκιο. Και όταν έχω και κάτι που θέλω έτσι πολύ να πω, γράφω συνήθως. Οπότε αυτό έλεγα και πριν βγω, λέω, πω, δεν μπορώ να κατέβω τα σκαλιά, δεν μπορώ να πω καλημέρα σας, ξέρεις, δεν το έχω καθόλου αυτό. Ενώ μέσα από το Κοσμοπολίτη και γενικώς όλες αυτές τις συνεργασίες που έχεις όλα αυτά τα χρόνια, έχεις κάνει πραγματικές φιλίες, έχεις φιλίες με τους μεγαλύτερους Έλληνες στάρ. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και από πριν βέβαια. Και από πριν, έτσι, γιατί μπράβο. Νομίζω το κοσμικογράφος άξιο που είπες με έφερε η μοίρα λόγω των γνωριμιών μου. Δηλαδή δεν έγινα, με πήραν από το σπίτι μου, με κάναν κοσμικογράφο και έτρεχα στα πάρτι και στα σαλόνια. Πήγα έτοιμη με αρχείο, ξέρεις, και έτσι ξεκίνησα. Και έτσι κράτησα και έχω σε αυτή τη δουλειά που κάνω, γνωρίζω, ξέρεις, τελείως διαφορετικά είδη ανθρώπων, ξέρω εγώ, από τη showbiz, αυτό που λες, από τηλεόραση, και κρατάω, κάνω επιλογές και... Υπάρχουν όμως τα σήμερα? Υπάρχουνε. Ποιοι είναι σήμερα? Κοίτα, γενικά... Δηλαδή, η Βύση, ναι, θα μου πει, είναι μια διαχρονική αξία. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο τελείως διαφορετικό, εκτός star, γιατί έχει και ταλέντο, γιατί και ο star μπορεί να είναι star χωρίς να έχει ιδιαίτερο ταλέντο, αλλά να εκπέμπει μια λάμψη. Δυστυχώς ζούμε την εποχή, δυστυχώς γιατί εμένα μου αρέσει να μην απομυθοποιώ τους ανθρώπους, ζούμε σε μια εποχή που είναι όλο reality, είναι όλο anti-star. Οπότε με το να λες και να κάνεις τα πάντα, δεν μπορεί να είσαι star όταν ο άλλος έχει την κλειδαρότρυπα και παρακολουθεί τα πάντα. Ο star έχει ένα μύθο. Δηλαδή, αν καθόμαστε και τώρα αναλύουμε το χαρακτήρα και το τι κάνανε οι star του Hollywood οι παλιοί, που εμένα μου άρεσε και διάβαζα τα βιβλία, κάτι Hollywood Babylon, τέρατα γινόντουσαν. Αλλά είναι ωραία να τους βλέπεις τους ανθρώπους από μακριά. Δηλαδή, μου έχει τύχει να γνωρίσω ανθρώπους που θαύμαζα τρομερά στο εξωτερικό και να μην είναι η προσωπικότητα που με εντυπωσιάζει. Δεν θέλω. Θέλω τον άνθρωπο που θαυμάζω, γιατί μου αρέσει η μουσική του ή πώς παίζει στο θέατρο, στο κινηματογράφο, να τον έχω έτσι ψηλά. Ενώ αυτό πια δεν γίνεται, γιατί ξέρουμε τα πάντα για όλους. Ειδικά για τα τηλεοπτικά πρόσωπα που, εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν και στάρ πια, εντάξει. Ξέρεις τα πάντα. Μα για αυτό το λόγο δεν υπάρχουν. Γιατί όταν ο άλλος σε βλέπει σαν εικόνα, ψαρώνει. Κατάλαβες, άμα σε δει κανονικά. Αλλά άμα είσαι κάθε μέρα και απομυθοποιείσαι μόνος σου, ή σου λέει ότι αυτό ξεκίνησε όλο, νομίζω, με τις Kardashian, δεν ήταν το reality. Ναι, reality. Σωστά. Οπότε περνάει ένα reality. Το Instagram είναι reality. Απομυθοποίηση πια και στο να φωτογραφίσεις κάποιον, όλα είναι στη φόρα. Μόνο με το μύθο γίνονται τα σταριλίκια. Πού έχεις περάσει πιο άντα τηλεοπτικά, σε ποια συνεργασία σου? Έχω πει με τον Μάρκο Σεφερλή στο Μέγκα. Α, μπράβο. Που ήμουν το πρωί, που ήμασταν εκεί με τον Μάρκο, την Έλενα, τον Ουγγαρέζο που γελούσαμε πάρα πολύ. Τότε είχε συμβεί, νομίζω, κάτι με τον Δημήτρη και τον Μάρκο, αλλά δεν είχες πάρει. Τον Δημήτρη, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολήθηκες καθόλου. Ξέρεις, Χριστίνα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια και πάντα είσαι ένας πολύ διακριτικός και ευγενικός άνθρωπος. Και όσες συμμετοχές και αν είχες, πάντα κρατούσες ένα επίπεδο, ακόμα και σε διαπληκτισμούς μπορεί να γινόντουσαν. Παύλο, που ξέρω ότι δεν θες να μιλάς για τον σύντροφό σου, όμως εγώ θα σου πω κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ. Εκτιμώ πολύ τη στάση σου τα τελευταία χρόνια και σε όλα αυτά τα δύσκολα που πέρασε ο σύντροφό σου, που στάθηκες δίπλα του και μπήκες μπροστά να τον στηρίξεις σε όλα.
Κοίταξε, ανεξάρτητα τα δύσκολα, από το αν συμφωνώ ή διαφωνώ με τις καταγγελίες, όλα αυτά που έχουν ακουστεί στη συνέχεια και τα λοιπά. Και της μόδας σήμερα, είχατε και τον ψινάκι, τον κρεμούσατε. Να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Κοίταξε, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Η δική σου στάση. Η δική μου στάση είναι πάντα αντικειμενική. Επίσης, δεν θέλω να μιλάω για πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με μένα. Και το πολύ άδικο με όλα αυτά είναι ότι μπερδεύουν ανθρώπους σε λάθος εποχή και λάθος timing και καταστρέφουν και οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τίποτα να κάνουν τα δικά τους θέματα. Οπότε η στάση δική μου, εκτός από το να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω επιλέξει, τους φίλους μου, τους συντρόφους μου, γιατί έχω πολύ καλές σχέσεις και με τους πρώην συντρόφους μου, έτσι. Δηλαδή, είναι επιτυχία να έχεις καλούς ανθρώπους στη ζωή σου. Γίνονται πράγματα τα οποία παίρνουν μπάλα, δηλαδή εμένα σε παίρνει μία μπάλα ξαφνικά, ειδικά σε αυτή τη χώρα που αντί να πάρει ένα τηλέφωνο, σε βλέπει και σε χαιρετάει και αυτά και ξαφνικά αποφασίζει κάτι άλλο, ξέρεις τι εννοώ, δηλαδή είναι όλη αυτή η ψευτιά και η υποκρισία. Και έχεις δίκιο, απλά θέλω να διευκρινίσω κάτι. Ναι. Εγώ σε διαχωρίζω σύντροφο από τις καταγγελίες που έχουν ακουστεί, κατάλαβες. Φυσικά, ναι, και ξέρεις κάτι. Εντάξει, αυτό. Είναι ουσιαστικά, λέω, θέμα λογικής, γιατί αν κάτσουμε να αναλύσουμε, αν ήταν ένα δικό μου θέμα, θα καθόμουν να στο αναλύσω, να κάνουμε δύο εκπομπές. Απλά δεν θέλω εγώ να ταυτίζομαι με αυτά τα άτομα. Ξέρεις, δηλαδή δεν είναι καθόλου και της δικής μου της νοοτροπίας. Θα μπορούσα όμως εκείνη την περίοδο να πεις ότι εγώ, γιατί βάλεσαι και εσύ που είσαι δίπλα σύντροφό σου. Θα εγώ να... δεν βάλομαι για το σύντροφό μου, ξέρω πολύ καλά γιατί βάλομαι. Ξέρω όλοι τι ατζέντα έχουν, πάντα από πίσω τι λένε. Και αν είναι να γράφα κι εγώ stories, έχω πάρα πολλά να γράψω. Απλά δεν θα ήθελα να το συζητήσω άλλο, γιατί σου λέω δεν θέλω ούτε καν να γκουγκλάρω τον εαυτό μου και να μπαίνω με πράγματα που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με μένα. Όταν εγώ ήμουν στην Ελβετία, όταν ήμουν 25 χρονών, όταν έχω λύσει τα θέματα της ζωής μου, έχω αντιμετωπίσει τα προβλήματά μου, έχω περάσει δύσκολα, έχω περάσει εύκολα και πάντα ήξερα να σηκώνω ένα τηλέφωνο και να λύνω τα θέματα. Και όπως όλοι έχουν σηκώσει το τηλέφωνο και μου ζητάνε χάρες, να τους βάλω στο site, να τους βοηθήσω στη δουλειά τους. Μπορούν πολύ εύκολα να με πάρουν, αν θέλουν να μεσολαβήσω, για κάτι που τους έχει πειράξει. Κατάλαβες, λοιπόν, αυτή την όλη την υποκρισία, γι' αυτό σου λέω ότι ούτε το θέμα του Ηλία θέλω να συζητήσω, γιατί τα θεωρώ πια... Είναι πολύ αστείο αυτό το γράφω ένα story και παράλληλα αυτό που σου λέει βάζω και ένα παπούτσι και μετά βάζω έλα, και ένα... Έλα, την άλλη δεν έπρεπε να το πει τη στιγμή που δεν ήταν η μέρη μπροστά. Δεν θέλω. Επειδή είσαι άνθρωπος που τα λες πάντα... Ναι, αλλά δεν είναι κανείς μπροστά τελικά. Όλα αυτά εσύ που τα λες λέμε, πάντα μπροστά στον άλλον. Φυσικά, αυτό σου λέω. Αλλά δεν μπορώ δεν να μιλάω για φίλους μου τώρα στη τηλεόραση και να τους κρίνω. Είναι, πώς το λένε, είμαστε πολύ μικρή κοινωνία. Δηλαδή, σηκώνεις ένα τηλέφωνο. Και ο Ηλίας λοιπόν γιατί δεν πήρε τη μέρη τηλέφωνο και το είπε την ώρα που ήταν ο σύζυγος. Ξέρεις ότι το παρακολούθησα το πρωί και λυπάμαι που το έχασα και θα το δω μετά με... Ας το εξηγήσουμε λοιπόν, θα το δεις μετά διότι... Εγώ αγαπάω πολύ τον Ηλία, μην μου πείτε κάτι. Το ξέρω, μα δεν έχει να κάνει και ο Θέμης τον αγαπάει πολύ και ο Νίκος και εγώ του μου είναι πολύ συμπαθής. Όμως μπροστά, είναι σαν να σου έλεγε να μην ήταν μπροστά ο σύντροφό σου ή να έλεγε κάποιο σύντροφό σου για σένα, ενώ εσύ δεν είσαι μπροστά. Ήταν όλο λάθος. Μου έχει συμβεί σε εκπομπές να μην είμαι μπροστά και να λένε για μένα αυτό ή να λένε κάτι άλλο. Αλλά... Και τι επίθεση δέχτηκες εκείνη την περίοδο στα social media, που τι σχέση είχες εσύ, καμία. Ξέρεις κάτι, είναι νομίζω φαινόμενο της μικρής κοινωνίας μας και αν έκανε και νούμερα το show, φαντάζομαι θα είχε επιτυχία, γιατί ειδικά στα show δεν γίνεται και λίγο... Δεν έχει να κάνει με τα νούμερα, δεν ήξερε κανείς θα πει ο Ηλίας εκείνη τη στιγμή. Καλά, τον Ηλία πάντα ξέρεις θα πει, φωνάζει τον Ηλία και περιμένει να κάτσει ησυχώς, θα πει αυτό που θέλει. Όχι, δεν ξέρει τι θα πει, αλλά δεν φανταζόμουν ότι... η επίθεση έγινε σε έναν άνθρωπο για τη γυναίκα του, ενώ η γυναίκα του δεν ήταν εκεί. Ναι. Εκεί ξεκινάει το λάθος. Και επειδή το έχεις βιώσει αυτό, γι' αυτό το λέω. Σε έχουν επιτεθεί χωρίς να είσαι μπροστά. Έτσι δεν είναι. Ενέπλεξε δηλαδή το MeToo και το MeToo, και επειδή ξέρω ότι αγαπάς τις γυναίκες και έχεις στηρίξει τις γυναίκες. Αγαπάω και τις γυναίκες και τους άντρες και όλους. Και υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, οπότε μην πάμε να τα μπλέκουμε όλα μαζί. Ναι. Δεν σου είπες είναι ένα σοβαρό θέμα, το αφήνουμε στην άκρη. Αν το παρακολουθήσεις, θα το δεις όλα αυτά. Μπορεί όμως, ξέρεις, είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά μπορεί αυτό που λέει να μην λέει ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα, να λέει ότι μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιεί σαν να μην είναι σοβαρό το θέμα. Είναι μια άλλη συζήτηση που πάλι δεν θέλω να μπλέξω. Ωραία, το σέβομαι, το αφήνουμε εδώ. Απλά παρακολούθησε το γιατί απλά δεν ήταν μπροστά η μέρη. Εγώ με αυτό διαφωνώ. Ναι. Αν ήταν η μέρη, θα μπορούσε και καμιά φορά η σιωπή, ο Ιαν δεν απάντησε, χαμογέλασε. Γι' αυτό σου λέω και για τη δική σου στάση, ότι όταν ο σύντροφος σου βάλεται, η σιωπή σου είναι χρυσός μπροστά στις κάμερες. Μετά υποστήριξε τον, αλλά έτσι δεν είναι. Το ξέρεις ότι όλα αυτά δεν τα θυμόμαστε σε ένα-δύο χρόνια, θα είναι σαν να βλέπεις. Είναι τόσο ανούσια δηλαδή αυτά. Που και δεν ξέρω, όλοι ασχολούνται με αυτό το θέμα σήμερα, αλλά ουσιαστικά ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα.
δεν είναι τόσο ανούσιο το συγκεκριμένο. Είναι ένας μικρόκοσμος. Σίγουρα. Της τηλεόρασης, ναι. Της τηλεόρασης, ναι. Ναι. Δηλαδή, τώρα ασχολούμαστε με ποιος τσαντίστηκε με ποιον, αλλά εδώ είναι κάτι που αφορά στην κοινωνία. Αυτό. Ναι. Σου λέω, διαφωνώ μόνο όπως ξεκίνησε. Μετά δεν θέλω να το ανοίξω, επειδή δεν ήταν η κοπέλα μπροστά. Ναι. Και για μένα αυτό είναι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, έχεις γράψει σε ένα κείμενό σου ότι ο μικρός σου γιος έχει μάθει να ζητάει συγγνώμη με μία αγκαλιά. Αχ, φοβερός είναι. Και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Ναι. Πιστεύεις τελικά, επειδή έχεις, εγώ το γνωρίζω και τον μεγάλο σου γιο, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Είναι. Πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο έχει αρχές, ποιότητα και από εκεί όταν το γνώρισα καλύτερα, σε εκτίμησε ακόμα περισσότερα. Πιστεύεις λοιπόν, επειδή μεγαλώνεις γιους, ότι οι μητέρες ευθύνονται στο πώς μεγαλώνουν τους γιους τους για αυτά που συμβαίνουν στη συνέχεια? Κοίταξε, είναι οι μαμάδες, είναι οι μπαμπάδες πιο πολύ ακόμα νομίζω στα αγόρια και είναι και ο χαρακτήρας τους και οι παρέες και η εποχή γενικά, έτσι είναι οι συνθήκες. Τα παιδιά τα δικά μου έχουν πολύ καλή πάστα από μόνα τους, είναι η καλοσύνη. Ο μικρός μου γιος, θυμάμαι που ήταν στο δημοτικό, χειροτευτεί μια κοπέλα και ήταν, ξέρω, στην πρώτη Δευτέρα Δημοτικού και καθότανε και χτυπιόταν και του λέω, τι θα κάνεις με την τάδε? Μου λέει, θα την κερδίσω με την καλοσύνη. Έλα, τι καλός. Ναι. Ξέρεις όμως, καμιά φορά οι άνθρωποι όταν είναι καλοί, καλοί, καλοί και την τρώνε. Ξέρεις, τους συμβαίνουν πιο δύσκολα. Αλλάζει ο χαρακτήρας τους, οπότε ό,τι και να σου πει η μαμά σου, η ζωή θα στα φέρει τα πράγματα όπως είναι. Έτσι είναι. Ναι. Σε τρομάζει όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία? Εμένα με τρομάζει λίγο, γιατί το βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ρηχό και δεν πιάνει την ουσία. Δηλαδή έχει πολύ φωνή και δεν έχει ουσία από κάτω. Και είναι σαν να μας πάει πίσω. Δηλαδή καθόμαστε και μιλάμε για τις γυναίκες που εγώ πήγα σε σχολείο θηλαίων. Δεν αντιμετώπισα προβλήματα. Ήμουνα πάντα με γυναίκες διευθύντριες, με δυναμικές γυναίκες και ξαφνικά ακούω πράγματα λες και ήμουνα στο, δεν ξέρω εγώ, σε μια χώρα τριτοκοσμική που είχαν τις γυναίκες με τα τσεμπέρια και δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι γίνεται ακριβώς. Πότε ακριβώς οι γυναίκες δεν είχαν φωνή. Σε αυτό το χώρο που είμαστε, δεν το έχω καταλάβει. Οι γυναίκες είναι που είναι πρώτες. Στα θέατρα οι γυναίκες πρώτες, στον κινηματογράφο οι γυναίκες πρώτες, στις τηλεοράσεις οι γυναίκες δυναμικές και πρώτες. Και ξέρεις, γι' αυτό σου λέω ότι δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ καλά να βοηθάς κάποιον, αλλά πρέπει να τον βοηθήσεις όχι με το να γίνεται εκδικητικός και κακός. Πρέπει να τον βοηθάς να καταλαβαίνει τον εαυτό του πρώτα και να μην θέλει να αξιωθεί από την κοινωνία όταν έχει μεγαλώσει για τα λάθη που έχει κάνει. Δεν σου φταίω εγώ. Γενικά, όχι οι άντρες. Οι άντρες, οι γυναίκες είναι το ίδιο εμένα. Δεν μπορώ να λέω γυναίκα, άντρας, γκέι. Για μένα είναι άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχω ότι η φίλη μου η Κατερίνα είναι γυναίκα, ο φίλος μου ο Γιώργος ο γκέι, ο φίλος μου ο straight. Βλέπω καλούς, κακούς, μορφωμένους, εκδικητικούς, χαριτωμένους. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή εμένα αυτό το τσουβάλιασμα πιστεύω πρέπει να φτάσουμε την εποχή που να σταματήσουμε να διαχωρίζουμε γυναίκες, άντρες, να είμαστε όλοι καλοί και βοηθητικοί άνθρωποι. Είναι σχετικό το φαινόμενο των γυναικοκτονιών πια εν έτη. Μα πάντα ήταν. Όταν μεγαλώναμε, υπήρχε ένας που είχε τεμαχίσει τη γυναίκα του, υπήρχε ο Ted Bundy, υπήρχαν οι serial killers. Άμα δεις το Los Angeles τι γινότανε. Οι serial killers που δεν είναι κάτι καινούριο. Φυσικά άλλαξες κάτι. Μπορεί να τα διαβάζαμε και να μην τα ξέραμε. Ποιος διάβαζε τώρα? Μόνο την απογευματινή είχαμε παιδάκια και είχαμε το πρωτοσέλιδο. Τώρα βλέπεις τι γίνεται. Έρχεται η μαμά μου κάθε πρωί. Είδες τι έγινε στην Κίνα? Ναι, αλλά τι σε νοιάζει, της λέω, μαμά, καταλαβαίνεις. Έχουμε 50 γυναικοκτονίες. Φυσικά έχουμε, αλλά έχουμε. Η γυναικοκτονία είναι άνθρωπος. Αλλά αυτά γινόντουσαν πάντα. Εγώ δεν πιστεύω. Α, λες για τον όρο που είναι τώρα να περάσει που λένε στο νομοσχέδιο. Αν θα λέγεται γυναικοκτονία ή όχι. Εγώ είμαι ενάντια στη βία γενικά. Σε αυτό συμφωνώ. Ξεστεί, οι άνθρωποι, άμα είναι εξαγριωμένοι και είναι, δεν ξέρω, έχουν άλλα προβλήματα, αυτά γίνονται. Αλλά δεν μπορώ να σου λύσω τώρα το θέμα εγώ σε 5 λεπτά. Όχι, κατάλαβα τι λες. Αλλά η εποχή. Απλά εγώ το ξεκίνησα από το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά από το σπίτι. Γιατί ξέρω ότι είσαι μητέρα. Μα ο δολοφόνος δεν ήταν φταίει η μαμά του. Ξέρεις, ο δολοφόνος είναι δολοφόνος. Δεν θέλει νομίζω να σκοτώσει μόνο μια γυναίκα. Μπορεί να έχει σκοτώσει και. Μπορεί η κοινωνία. Οι γονείς, μπορεί μπορεί οι επαφές αργότερα. Μπορεί χιλιαδιό. Ποτέ δεν είναι ένας αυτέκτης. Κατάλαβες. Και εννοείται πολλές φορές, ξέρεις, κάποιος είναι δολοφόνος και μετά λες οι καημένοι οι γονείς του. Δηλαδή τι φταίει η οικογένειά του. Φυσικά. Μπορεί να μεγαλώσει από δολοφόνο. Εγώ ειδικά που βλέπω και συνέχεια crime, γιατί έχω μεγάλη μανία. Βλέπω συνέχεια δολοφονίες για serial. Τα βλέπω συνέχεια. Είναι μια ψυχοσύνθεση που γίνεται νομίζω και κυματιστά. Τώρα στην Ελλάδα. Έχουμε πράγματα που, σαν όλες τις χώρες. Εντάξει. Αλλά σχετικά νομίζω έχουμε λιγότερο από άλλες. Τουλάχιστον δεν έχουμε αυτό με τα παιδιά. Διαφωνώ, βέβαια, όπως και τελευταία έχει γίνει. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει, δεν ξέρω. Έχουμε ξεφύγει γενικά. Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για εγώ σήμερα. Σε ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, ό,τι καλύτερο. Πώς μπαίνουμε στο Κοσμοπολίτη? Κοσμοπολίτη.com. Τέλεια. Και στη Vogue γράφω, βέβαια. Και έχεις και πολύ ωραία vintage υλικά. Και έχω πολύ ωραία vintage. Ναι, γιατί είμαι πια vintage. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Ξενάκη. Ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ που ήρθες.